για όλους και για όλα μίλησε ο αρχηγός της αστυνομίας σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Ωμέγκα. Αναφερόμενος στα τελευταία εγκλήματα με δράστες αλλοδαπούς, ο Κύπρος Μιχαηλίδης επεσήμανε ότι οι αυξημένες ροές προσφύγων και οικονομικών μεταναστών άλλαξαν τον χάρτη του εγκλήματος στην Κύπρο, φέρνοντας στο νησί διαφορετικές μορφές εγκληματικότητας. Μπορώ να πω ότι δυστυχώς, και μπορεί να ακουστεί ρατσιστικό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Πάρα πολλά εγκλήματα το τελευταίο διάστημα διαπράττονται από πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στη Δημοκρατία ως φιλοξενούμενοι ή ως μετανάστες. Δυστυχώς πολλές ομάδες λύνουν τα προβλήματα τους εδώ και τα λύνουν με διαφορετικούς τρόπους, με μαχαίρια, με εμπρισμούς, με διάφορα άλλα όργανα που χρησιμοποιούν. Με τον Κύπρο Μιχαηλίδη να εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του, τονίζοντας παράλληλα ότι η αστυνομία εντατικοποιεί τους ελέγχους για να προλάβει τα χειρότερα, χωρίς ωστόσο να υιοθετεί τον όρο γκετοποίηση. Μας ανησυχεί αυτή η κατάσταση. Δεν θα έλεγα όμως ότι θα έλεγα τον ορισμό γκέτο, γιατί είναι πολύ βαριά η λέξη γκέτο. Ναι, υπάρχουν περιοχές που είναι μαζεμένοι αρκετοί αλλοδαποί, οι οποίοι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Σημειώνοντας παράλληλα ότι η αστυνομία θα είναι αμήλικτη σε όσους δημιουργούν προβλήματα, ενώ ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δεν είναι ανεξέλεκτη. Εκείνοι οι οποίοι δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τον νόμο, και σε αυτές τις περιπτώσεις ναι, η αστυνομία θα πρέπει να είναι αμήλικτη. Μέσα από τη συνέντευξή του στο ΜΕΚ, ο αρχηγός της αστυνομίας προανήγγειλε εξελίξεις για την πολύκροτη υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν. Μάλιστα, όπως ανέφερε, πρόσφατα ο Νταντήλιαν πέρασε από νέα ανάκριση, ενώ προηγουμένως έγιναν όλες οι ενέργειες που δεν χρειάζονταν προσωπική επαφή λόγω και των μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού. Οι ενέργειες που μπορούσαν να γίνουν χωρίς την ύπαρξη επαφών, αυτές συνεχίζονται, όπως παραδείγματος χάρη οι δικανικές εξετάσεις των διαφόρων ευρημάτων και τεκμηρίων τα οποία είχαν παραλυφθεί. Ενώ όπως αποκάλυψε ο αρχηγός, ακόμα και σήμερα έγινε σύσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα και τροχοδρομήθηκαν τα επόμενα βήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία χρειάζεται να χειριστούμε και να ανακριθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο, όπως βέβαια και η επιστροφή του δευτέρου και τρίτου, γιατί υπάρχει και τρίτο πρόσωπο που δεν έχει ακόμα έρθει στην Κύπρο για ανάκριση, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Μάλιστα, για τα δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο εξωτερικό έχουν εκδοθεί διεθνή ένταλματα σύλληψης, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν τόσο Europol όσο και Interpol.